Το γεγονός ότι είμαστε εδώ μαζεμένοι τόσοι πολλοί άνθρωποι δείχνει πρώτα και κύριε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Είμαστε όλοι αγρότες που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα επιβίωσης. Δείχνει, ελπίζω, και την αποφασιστικότητα που έχουμε να διεκδικήσουμε την επιβίωσή μας. Να διεκδικήσουμε δηλαδή μέτρα τα οποία θα μας επιτρέψουν και να ζήσουμε τις οικογένειές μας και να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και τον χρόνο. Γιατί και αυτό για πολλούς συναδέλφους δεν είναι σίγουρο πλέον, αν δεν πάρθουν μέτρα και αν δεν ενισχυθεί το εισόδημά μας. Που έχει υποστεί μεγάλη ζημιά στα Ροδάκινα και σε όλες σχεδόν τις καλλιέργειες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν. Να είστε σίγουροι ότι ήδη αυτό είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα. Αυτή είναι η μεγάλη συμμετοχή και η αίθουσα που είναι πολύ μικρή για να μας χωρέσει. Έχει ήδη σταλεί και στο Υπουργείο και σε βουλευτικά γραφεία και παντού και ξέρω πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή στη Βέρεια υπάρχει μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση που δείχνει και διαθέσεις. Και θα το μετρήσουν και αυτό στις όποιες αποφάσεις θα πάρουν και είναι σημαντικό που το καταφέραμε. Τι έχουμε φέτος? Υπάρχει μια χρονιά που έχει τεράστιο κόστος παραγωγής σε σχέση με όλες τις προηγούμενες. Και αυτό δεν ξεκίνησε μόνο εξαιτίας του πολέμου, ήταν και πριν το πόλεμο. Τα λοιπάσματα ήταν πριν το πόλεμο. Ας πούμε. Το ρεύμα έχει ξεκινήσει από πέρυσι, τέτοια εποχή, από τον Αύγουστο, με τη ρήτρα από προσαρμογής. Έχει τριπλασιαστεί. Και έχει τριπλασιαστεί διότι επέλεξαν να δώσουν στους παρόχους πάρα πολλά λεφτά. Και να καταργήσουν το λιγνίτι, ο οποίος ήταν μια φτηνή μονάδα παραγωγής ρεύματος. Είναι συγκεκριμένο και το γιατί το έκαναν. Το ίδιο με το πετρέλαιο. Μας δώσαν, τι πήραν στο Ροδάκινο, 6,2 το στρέμμα και 4,2. Επειδή συναντηθήκαμε με τον Γιωργαντά στις 6 Σεπτεμβρίου, σαν Λάρισα συναντηθήκαμε για τα προβλήματα αυτά, Ροδάκινα, Μήλα κτλ. Τέτοια προβλήματα. Δεν μας είπε ότι θα υπάρχει και δεύτερη, γιατί λένε πολύ ότι θα υπάρξει και δεύτερη δόση. Δεν μας είπε για δεύτερη δόση του πετρέλαιο. Δεν μας ανέφερε κάτι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα χρήματα σαφέστατα στο πετρέλαιο, δηλαδή να σου δίνουν 2 λίτρα πετρέλαιο για την καλλιέργεια, το στρέμμα σαφέστατα δεν καλύπτει τίποτα από το μεγάλο κόστος που έχουμε. Τα λοιπάσματα έχουν τριπλασιαστεί σχεδόν. Και το ίδιο συμβαίνει και με τα φάρμακα και με όλα αυτά που λέμε καλλιεργητικά έξοδα. Και τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τι είχαμε για να κερδίσουμε και να μπορέσουμε να σταθούμε απέναντι σε αυτό το κόστος. Το 1/3 της παραγωγής σχεδόν έχει τυπηθεί από τη βροχή και δεν αποζημιώνεται από την ενεργά. Το υπόλοιπο δόθηκε σε τιμές χαμηλές και κάτω από το κόστος παραγωγής. Άλλο χάθηκε επειδή δεν το έπαιρναν οι βιομηχανοί. Και μιλάμε τώρα για ένα προϊόν. Άμα τα βάλουμε όλα τα προϊόντα εδώ της περιοχής, όλα αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.